Θα μείνουμε στο θέμα για το πόσο πλήττεται η μεσαία τάξη, αλλά πολύ περισσότερο οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίοι, οι επιχειρηματίες μας. Και θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Άγγελο Τσατσούλη, ο οποίος είναι επιχειρηματίας από την Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Τον βλέπουμε. Καλησπέρα, κύριε Τσατσούλη. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Και μαζί μας θα είναι και ο κύριος Γιάννης Παναγιωτίδης, ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Καβάλας. Και οι δύο επιχειρηματίες μας είναι από την Ανατολική Μακεδονία. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Παναγιωτίδη. Καλησπέρα σε εσάς και στους θεατές που μας παρακολουθούν. Να πάρω το πρώτο σχόλιο σας και από τους δύο. Πώς βιώνετε την κρίση? Έχουμε τώρα και την αύξηση στις ασφαλιστικές εισφορές. Δώσαμε και τα στοιχεία που υπάρχουν. Να ξεκινήσω με εσάς, κύριε Τσατσούλη. Κοιτάξτε, την κρίση τη βιώνουμε εδώ και αρκετά χρόνια στην Ελλάδα, από το 2008. Ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας βάλεται πανταχώθεν εδώ και 14 χρόνια. Μην ξεχνάτε ότι περάσαμε την μεγάλη οικονομική κρίση του 8 τότε με τα τοξικά δάνεια κτλ. Φτάσαμε στη χρεοκοπία της χώρας, πήγαμε στην πανδημία, στην κρίση την ενεργειακή και τώρα είμαστε στο τελείωμα της πανδημίας, όπου τα πράγματα έχουν στενέψει ακόμα περισσότερο. Κυρίαρχο θέμα για εμάς τους επιχειρηματίες είναι το ενεργειακό κόστος, το οποίο είναι ακόμα ένας βραχνάς, άσχετα το αν τις τελευταίες μέρες δείχνει ότι υπάρχει μια αποκλιμάκωση. Αλλά από εκεί και πέρα ο πληθωρισμός είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, το οποίο πλήττει και τις επιχειρήσεις. Γι' αυτό άλλωστε και οι τιμές των προϊόντων είναι αυξημένες. Γι' αυτό το καλάθι του νοικοκυριού προσπαθούν να το κρατήσουν σε χαμηλά επίπεδα. Είναι γεγονός ότι υπάρχει ένα συνοθήλευμα προβλημάτων για την επιχειρηματικότητα που είναι εμπόδιο στην ανάπτυξή της και δυστυχώς η μικρομεσαία επιχείρηση πάντα και η συνεπής μικρομεσαία επιχείρηση ήταν πάντα έξω από επιδοτήσεις, από επιδόματα, ακόμα και στο ενεργειακό η μικρομεσαία επιχείρηση δεν πήρε τίποτα. Ναι. Εάν σε αυτό προσθέσουμε και ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι έξω από το τραπεζικό σύστημα, καταλαβαίνετε ότι η επιβίωσή τους γίνεται ακόμα πιο δύσκολη. Για να πάρω και το πρώτο σχόλιο από τον κύριο Παναγιωτίδη. Κύριε Παναγιωτίδη. Αν και δεν άκουσα, δεν έχω επιστροφή το τι είπε ο κύριος Τσατσούλης, νομίζω ότι η γενναιότητα του πρώην Προέδρου του Επιμελητηρίου Καβάλας, ότι η επιβάρηση των επιχειρήσεων με ασφαλιστικές εισφορές, αλλά και οποιαδήποτε άλλη επιβάρηση φορολογική ή ασφαλιστική όσον αφορά τις εισφορές, αν και σε αυτό τουλάχιστον η κυβέρνηση δείχνει μια διαφορετική τάση, τη συγκεκριμένη περίοδος είναι μια επιβάρηση στην ταμιακή τους ρευστότητα που τόσο ανάγκη την έχουν οι επιχειρήσεις βγαίνοντας από δύο κρίσεις. Μια κρίση στην οποία ήταν οικονομική τη δεκαετία που προηγούμενο πέρασε και όσες επιβιώσανε προσπαθούν να λειτουργούν, προσαρμόστηκαν και περιμέναν την ανάκαμψη και μια είναι η κρίση ενεργειακή, η οποία τη βιώσαμε και τη βιώνουμε, εξακολουθούμε να βιώνουμε την περασμένη χρονιά κυρίως, αλλά και τη χρονιά που διανύει, η οποία έχει εξασθενήσει τις μικρές επιχειρήσεις από τα ταμιακά τους διαθέσιμα. Οπότε λοιπόν οποιαδήποτε ταμιακή επιβάρηση και άμεση δημιουργείται, στην ουσία σφίγγει ακόμα περισσότερο τη φυλιά των μικρών επιχειρήσεων. Κύριε Παναγιωτήδη και κύριε Τσατσούλη, σε αυτές τις διαπιστώσεις που δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει μαζί σας, έτσι εξελίχθηκαν τα πράγματα τα τελευταία 10-15 χρόνια. Μπροστά μας έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία που μαζί με το ΕΣΠΑ και με τη μόχλευση που μπορούν να γίνουν με ιδιωτικά κεφάλαια, μιλάμε για πάνω από 70 δις. Βλέπουμε όμως το Ταμείο Ανάκαμψης, οι μικρές επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να απουσιάζουν. Δεν υπάρχει μέρημνα για αυτούς. Την ίδια ώρα οι τράπεζες κλειστές, τα λέγαμε και χθες, και τα επιτόκια να αυξάνονται σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, οι καταθέσεις να έχουν μηδενικά επιτόκια. Όλο αυτό το μείγμα αντιλαμβανόμαστε ότι είναι εκρηκτικό. Ποια είναι η πρόταση δικιά σας και τι θα έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση? Κοιτάξτε, αν πιάσουμε πρώτα το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι γεγονός ότι το Ταμείο Ανάκαμψης είναι μία μορφή βοήθειας, να την πω, ενίσχυσης, η οποία έχει βγάλει απ' έξω τη μικρομεσαία επιχείρηση. Δεν είναι καταρχήν σε χρήμα, είναι καθαρά επιδότηση επιτοκίου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως ένα ποσοστό σε συνδυασμό με κάποια άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Τα σχέδια τα οποία μέχρι στιγμής έχουμε παρακολουθήσει και έχουμε δει
που είναι εν εξελίξει, πραγματικά δεν βλέπουμε καμιά μικρομεσαία επιχείρηση μέσα. Δεν ξέρω αυτό πώς θα μπορέσει να κάνει τη μόχλευση που επιθυμεί η κυβέρνηση, ίσως με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, ίσως χρησιμοποιώντας οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις τις μικρότερες. Δεν το γνωρίζω, δεν έχω γνώση, δεν μπορώ να σου πω κάτι από αυτού. Εσείς... Το επιτόκιο που είπατε, το επιτόκιο, είναι γεγονός ότι έχει ανέβει το Euribor. Το Euribor, επομένως, είναι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, η αύξηση του επιτοκίου. Ναι, αλλά οι συγκρίσεις είναι πολύ, πολύ μεγάλες οι αποστάσεις. Έτσι. Εδώ πλέον μιλάμε για 4,6% σε εμάς και στη Γαλλία δεν ξεπερνάει το 2% με 3%. Άρα η οικονομία μας, από την αφετηρία της δεν μπορεί να είναι το ίδιο ανταγωνιστική, όταν οι Ευρωπαίοι έχουν φθηνότερο χρήμα. Αν είναι επιδοτούμενο το επιτόκιο στη Γαλλία, δεν το γνωρίζω. Αλλά τέτοιο επιτόκιο με Euribor δεν υπάρχει στη Γαλλία. Ναι. Να ξέρω, όχι. Είναι, μάλλον είναι λάθος πληροφόρηση. Το Euribor είναι για όλους μας. Από εκεί και πέρα παίζει το περιθώριο της τράπεζας και στην Ελλάδα που έχουμε μια ειδική εισφορά του 0,60. Έτσι δεν Τα λέγαμε προσφάτως και με την κυρία Λιούτα, η οποία είναι πολιτική αναλύτρια και οικονομική αναλύτρια στο τραπεζικό σύστημα και μας έδινε αυτά τα ποσοστά που σας λέω, αυτά τα επιτόκια. Τώρα, αυτό που θέλω να μου απαντήσετε εσείς, κύριε Τσατσούλη, πριν μας δώσει την απάντησή του και ο κύριος Παναγιωτίδης. Και από το ΕΣΠΑ που προσβλέπουμε, εκεί βλέπουμε ότι αν δεν έχουμε μια επιχείρηση σε αριθμό εργαζομένων 5 άτομα, δεν έχει πρόσβαση ούτε ακόμη στην ψηφιακή του μετάβαση. Δηλαδή στο ηλεκτρονικό εμπόριο, να μπορεί να κάνει επενδύσεις, να δει τις προκλήσεις της νέας εποχής που έχουμε μπροστά μας. Και αυτό δεν είναι λίγο απαγορευτικό και αποτρεπτικό για την επιχειρηματικότητα στη χώρα μας και για εσάς? Τις μικρές επιχειρήσεις, λέω. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες, οι οποίοι κανόνες βγαίνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σαφώς είναι άδικο, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει ένας κανόνας, πρέπει να τηρηθεί. Το πρόβλημα στο ΕΣΠΑ δεν είναι μόνο αυτό. Το πρόβλημα στο ΕΣΠΑ είναι η αργοπορία των ελέγχων, η αργοπορία στις πληρωμές. Δηλαδή, ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ του 2015 ακόμα δεν έχει πληρωθεί. Υπάρχει πρόγραμμα του 2016 το οποίο δεν έχει ελεγχθεί. Έτσι, η ανάπτυξη δεν κάνουμε. Αν δεν επιταχύνουμε ρυθμούς, εάν δεν ενισχύσουμε τους φορείς οι οποίοι ελέγχουν αυτά τα προγράμματα, δεν πρόκειται να κάνουμε ανάπτυξη. Διότι, αν εγώ κάνω τώρα μια αίτηση για μια επένδυση στο ΕΣΠΑ και εγκριθώ μετά από 7 χρόνια, μπορεί να μην υπάρχει ανάγκη αυτής της επένδυσης. Εκεί είναι η ουσία για μένα. Μπορούμε στον χρόνο να τελειώνουμε με τις αξιολογήσεις και να δίνουμε τις εγκρίσεις και σε 3 χρόνια να έχει ολοκληρωθεί η επένδυση. Αν το πετύχουμε αυτό, για μένα θα είναι το πιο σημαντικό. Πολύ τώρα, σαν. Για 5 άτομα που λέτε, υπάρχουν και προγράμματα τα οποία είναι κάτω από 5 άτομα. Όπως, για πείτε μας. Υπάρχει στο ΕΣΠΑ, υπάρχουν προγράμματα, υπάρχουν για ποια είναι αυτά, για να τα μάθουμε. Επιστήμονες, για νέους επαγγελματίες, υπήρχαν προγράμματα που τρέχαν. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω κάτι αν τρέχει. Ωραία. Αλλά παλιότερα βγαίναν. Όπως είχαν βγει για τα τουριστικά καταλήματα, που δεν έχει υποχρέωση να έχει άτομα. Μάλιστα. Για να πάμε και στον κύριο Παναγιωτήδη. Κύριε Παναγιωτήδη, εσείς τι λέτε? Θα συμφωνήσω απόλυτα με ό,τι είπε ο κύριος Σατσούλης. Για να εστιάσουμε το πρόβλημα το που υπάρχει όσον αφορά με τα προγράμματα, το ζήτημα δεν είναι το πόσα προγράμματα βγαίνουν και το τι ενισχύουν. Δηλαδή, αν ενισχύουν κάτω από 5 άτομα επιχειρήσεις, 5 που υπάρχουν όμως και τέτοια προγράμματα, να ξέρετε, και για την ψηφιακή μετάβαση. Αλλά είναι το ζήτημα στην ταχύτητα όσον αφορά την πληρωμή. Γιατί πολλές επιχειρήσεις και πόσο δε μάλλον οι μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν και πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, στην πλειοψηφία τους, όπως αποτυπώνεται πολύ καθαρά σε κάθε εξαμηνιαία έκθεση που κάνει το ΙΜΕ της ΓΕΣΕΒΕ, σε αυτές λοιπόν τις επιχειρήσεις θα πρέπει να διαφοροποιηθεί η διαδικασία πληρωμής και να γίνει πιο τάχιστη. Εκεί ουσιαστικά είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή όσον αφορά τα προγράμματα ΕΣΠΑ που τρέχουν. Σαφώς και όπως είπε ο κ. Σατσούλης, υπάρχουν κανόνες οι οποίες είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορεί καμιά κυβέρνηση να παρακάμπτει αυτούς τους κανόνες. Υπάρχουν προγράμματα για όλους. Κατά καιρούς τρέχουν προγράμματα για όλους. Το πρόβλημα είναι και εστιάζεται στο πόσο γρήγορα τηρούνται οι διαδικασίες. Άρα είναι θέμα καθαρά χρόνου. Είναι καθαρά χρόνου. Ο χρόνος είναι σημαντικός παραγωγικός συντελεστής στην οικονομία και στην επιχείρηση. Και ξαναλέω, όταν δεν υπάρχει η πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα της διανυοδότησης μιας επιχείρησης, προσπαθεί, όσο μάλλον από τα ίδια κεφάλαια που για τους λόγους που είπαμε πριν έχουν εξαντληθεί, η ταμιακή ρευστότητα, και
Άρα πρέπει να εστιάσουμε στο πόσο αυτά τα προγράμματα τα οποία θέλουν να βοηθήσουν τις μικρές επιχειρήσεις για την ανάπτυξή τους, για την στροφή τους καινοτομίες σε εξυγχρονισμό, το πόσο μπορούν να τους βοηθήσουν με τη διαδικασία της προκαταβολής, της εύκολης διαδικασίας, δηλαδή της εκταμίευσης της ρευστότητας, ώστε να ολοκληρώνεται η επένδυση. Και κατά επέκταση, με αυτόν τον τρόπο, πέφτοντας χρήματα γρήγορα στην αγορά, δημιουργείται ένας κύκλος οικονομίας, ο οποίος βοηθάει όλους τους τομείς της οικονομίας, όλους τους παράγοντες που συμμετέχουν σε μια διαδικασία, είτε είναι τεχνικά επαγγέλματα, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, στην ολοκλήρωση μιας επένδυσης. Για να πάω στους συναδέλφους, να ξεκινήσω με τον Νίκο το Σμιτσέρη, που είναι από εκεί, από εσάς, από την Ανατολική Μακεδονία. Έλα, Νίκο. Να ρωτήσω τον κύριο Τσατσούλη και τον κύριο Παναγιωτίδη, κατά πόσο μπορεί η πολύ μικρή επιχείρηση να σταθεί σε αυτό το ολοένα και πιο δύσκολο περιβάλλον. Μήπως η δημιουργία κλάστερ επιχειρήσεων είναι η μονόδρομος για την επιβίωση των περισσότερων? Επιτρέψτε μου να απαντήσω πρώτος εγώ, έχοντας και την πρώτερη μου εμπειρία στα επιμελητηριακά. Κοιτάξτε, η ιδιοσυγκρασία του Έλληνα δεν ενισχύει την δομή των κλάστερς. Υπήρχαν παλαιότερα πολλά προγράμματα κλάστερς, τα οποία ήταν και προϊοντικά, δηλαδή για υνοπηγεία, για βιομηχανία τροφίμων κτλ., τα οποία κανένα δεν ευέδωσε. Για ποιο λόγο ευόδωσε? Για ποιο λόγο? Για τον λόγο το ότι ο Έλληνας είναι λίγο πιο εγωιστής, θα έλεγα λίγο πιο μονήρης. Για να μην είμαστε όμως τελείως απογοητευμένοι, ο επιχειρηματίας, ο νέος επιχειρηματίας μπορεί να βρει τον τρόπο που θα μπορεί να, σε ποιον τομέα μπορεί να δραστηριοποιηθεί. Χρειαζόμαστε νέους ανθρώπους, νέα μυαλά, να μπουν σε καινούριους τομείς, στη νέα οικονομία, και νομίζω ότι βρίσκουν τον τρόπο και τα νέα παιδιά, αλλά και οι επιχειρηματίες. Άλλωστε, αυτό που είδα τελευταία από την Ένωση Μελητηρίων είναι ότι η δημιουργία νέων επιχειρήσεων είναι περισσότερες, οι νέες επιχειρήσεις είναι περισσότερες από τις διαγραφές. Αυτό κάτι σημαίνει, κάτι δείχνει, για να είμαστε και λίγο αισιόδοξοι, να μην είμαστε τόσο πεσημιστές. Υπάρχουν δυσκολίες, αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ, για να παλεύουμε, να ξεπερνάμε τα εμπόδια και να προσπαθούμε ο καθένας μας να αναπτύξει την επιχείρησή του. Για να πάρουμε και το σχόλιο του κυρίου Παναγιωτίδη και αμέσως μετά να πάω στη συνάδελφο, τη Δήμητρα τη Μακρύ, από τη Θεσσαλονίκη. Κύριε Παναγιωτίδη. Είμαστε μια κοινωνία η οποία πρέπει να αλλάξει εντελώς την κουλτούρα της, κυρίως και στο επιχειρήν, να κάνει άλματα προόδου μπροστά. Ο εξυγχρονισμός δηλαδή δεν αφορά μόνο και την βοήθεια την κρατική, έτσι, της πολιτείας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφορά και την στροφή των επιχειρήσεων προς νέα δεδομένα. Φυσικά και το ότι πλέον οι ατομικές επιχειρήσεις που αποτελούν το σύνολο, μάλλον το σύνολο, ήθελα να πω το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων στην χώρα, οι πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή αυτοαπασχολούμενοι, και αυτό νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεν κάνω λάθος γι' αυτό, το ότι οι ατομικές επιχειρήσεις είναι οι περισσότερες σε πλήθος από ό,τι υπάρχουν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να στραφούν υποχρεωτικά πλέον, πριν καταστούν εκτός οικονομίας, σε μορφές συνεργασίας. Και έστω αν αυτές οι μορφές συνεργασίας παλιότερα υπήρχαν τέτοιες προτάσεις και τέτοια επιχειρήματα, αλλά η κουλτούρα του Έλληνα επιχειρηματία, τουλάχιστον στην πολύ μικρή επιχείρηση, στους αυτοαπασχολούμενους, δεν οδήγησε δεν ευόδωσε. Θα πρέπει να αλλάξει λοιπόν πρώτα απ' όλα η κουλτούρα, και η κουλτούρα μπορεί να αλλάξει με τη βοήθεια της πολιτείας, με καταρτήσεις και με διάφορους τρόπους. Δηλαδή η συνεργασία δεν είναι απόλυτα η συμφωνία. Η συνεργασία είναι ότι 10 ατομικές επιχειρήσεις μπορούν να προμηθεύονται υλικά τα οποία χρησιμοποιούν τους επιχειρήτες από ένα προμηθευτή, πετυχαίνοντας καλύτερες τιμές. Θέλει προσπάθεια όμως να το καταφέρουμε. Πάω στη Δήμητρα τη Μακρύ και κλείνουμε. Έλα, Δήμητρα. Είστε αισιόδοξοι για την επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας με όλα αυτά τα δεδομένα που έχουμε και μας αναπτύξατε?
Κοιτάξτε, επειδή εγώ προέρχομαι από μια επιχείρηση η οποία είναι καθαρά εξωστρεφής, βλέπω πολύ αισιόδοξα μηνύματα μπροστά μας. Βλέπω ότι υπάρχει, βλέπουμε μάλλον ότι αρχίζουμε σιγά σιγά να ξεφεύγουμε από την μυρολατρεία και τα προβλήματα τα οποία είχαμε και τα προϊόντα μας, και είμαι στον αγροδιατροφικό τομέα, τα ελληνικά προϊόντα έχουν αρκετή ζήτηση παρόλες τα προβλήματα του πληθωρισμού και των αυξημένων τιμών. Από την άλλη πλευρά, σαν ελληνική οικονομία, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ΑΕΠ μας, ένα μεγάλο κομμάτι του ΑΕΠ έρχεται από την παροχή υπηρεσιών και κυρίως τον τουρισμό. Πέρυσι είχαμε μια μαγική χρονιά στον τουρισμό. Οι κρατήσεις δείχνουν επίσης ότι και η φετινή χρονιά θα είναι καλή. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε από τις λίγες οικονομίες όπου η Eurostat μας δίνει με ανάπτυξη και το 2022 και το 2023. Η ύφεση δεν ήταν σε τέτοιο βαθμό που περίμεναν όλοι, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αποτέλεσμα, ναι, σας το λέω ευθέως, είμαι αισιόδοξος. Να μας πει και ο κύριος Παναγιωτίδης και να κλείσουμε. Κύριε Παναγιωτίδη, εσείς είστε αισιόδοξος για την επόμενη μέρα? Ναι, γιατί δεν είχα ακούσει καλά το ερώτημα. Νομίζω ότι όποιος ασχολείται με το επιχειρήν πρέπει να είναι πάντα αισιόδοξος. Και πρέπει να αισιοδοξούμε παρά τα προβλήματα, γιατί μέσα σε όλα αυτά τα προβλήματα, οικονομική κρίση, υγειονομική κρίση, ενεργειακή κρίση, οι ελληνικές επιχειρήσεις παραμένουν όρθιες και προσπαθούν για την ανάπτυξη. Σε όλα λοιπόν αυτό το κλίμα και βέβαια με το οικονομικό κλίμα που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση, δηλαδή με τη μείωση των φόρων, με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, με την σημαντική βοήθεια παρά τα λάθη που έχουν γίνει στην υγειονομική κρίση, την ενίσχυση δηλαδή των επιχειρήσεων, αυτή τη στιγμή που μιλάμε το 2023, της κοινότητας του 2023, οι επιχειρήσεις είναι όρθιες και παρά τα προβλήματα που έχουν της ρευστότητας, να αντιμετωπίσουν τις καινούργιες προκλήσεις που έρχονται. Από ό,τι φαίνεται, εξίσου καλή χρονιά στο τουρισμό. Η οικοδομική δραστηριότητα, παρά την αύξηση των οικοδομικών υλικών και όλων των συναφών των επαγγελμάτων, δείχνει να έχει μια έντονη δραστηριότητα, και γενικότερα το κλίμα στην οικονομία που με τους ρυθμούς ανάπτυξης που δίνονται και τις προβλέψεις που γίνονται ότι θα πάει καλά, μας κάνει να αισιοδοξούμε. Προβλήματα σίγουρα υπάρχουν. Και θα πω ότι το σημαντικότερο είναι ο τραπεζικός δανεισμός, ότι οι τράπεζες στην ουσία δεν λειτουργούν για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Περιμένουμε να είναι μια καλή χρονιά γενικά στην οικονομία. Εξάλλου το επιχειρήν είναι σαν το ποδήλατο. Θέλει συνέχεια. Να προσθέσω κάτι ακόμα. Ναι, παρακαλώ. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι στο τέλος του έτους παρουσίασαν σημαντική αύξηση οι καταθέσεις και των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Το περίοδο κρίσης. Αυτό είναι ένα δείγμα ότι και χρήμα υπάρχει και νομίζω ότι η οικονομία θα πάει πολύ καλύτερα. Κλείνοντας, λέμε ότι... Αρκεί να μην ξεχνάμε ότι έχουμε μια εκλογική χρονιά, να υπάρξει μια σταθερότητα στην χώρα, να μην οδηγηθούμε σε μια ανασφάλεια, κάτι που θα επηρεάσει και το οικονομικό κλίμα. Ναι. Κλείνοντας, να πούμε ότι το επιχείρημα είναι σαν το ποδήλατο. Θέλει συνεχώς σπιδάλι, και το λέω γιατί η Δήμητρα η Μακρύ είναι φανατική ποδηλάτης. Θέλει συνεχώς σπιδάλι. Αν μείνεις ακίνητος πάνω στο ποδήλατο, θα πέσεις. Άρα θέλει προσπάθεια συνεχής. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο. Και εγώ. Και εμείς, να είστε καλά.